Δεν μπορώ να σας κρύψω πως όταν διάλεξα τον τίτλο της συζήτησής μου είχα στο μυαλό τον Χάρι Πότερ και τη φιλοσοφική Λίθο. Πρόκειται για μια ιστορία που έχουν διαβάσει οι περισσότεροι νέοι, στην οποία το ζήτημα είναι κυρίως εκπαιδευτικό. Είναι η εκπαίδευση σε ένα αντικείμενο που είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά μαγικό. Και η φιλοσοφική Λίθος παίζει από την αρχή πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του μαθητευόμενου μάγου. Το ερώτημα είναι η σχέση της φιλοσοφίας με την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα, που καλείται ως άλλος μάγος να δημιουργήσει πρακτικά εκ του μηδενός απαντήσεις σε σύνθετα, λειτουργικά, αισθητικά και κατασκευαστικά προβλήματα με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις που ίσως μπορεί να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων και ένα μέρος του κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίο κερδίζονται αυτές οι απαντήσεις μπορεί να απέχει ελάχιστα από τη μαγεία, αφού εξαρτάται μόνο εν μέρη από τη γνώση ως τεχνική παιδεία, ως επιστήμη, και άλλο τόσο ή περισσότερο από ιδιότητες το ίδιο απροσδιορίστες με τις μαγικές ικανότητες, όπως το ταλέντο, η έμπνευση και η άμμωμος σύλληψη της κεντρικής ιδέας. Υπάρχει μια συγγενής ιδιότητα που συνδέει τον αρχιτέκτονα και τον φιλόσοφο, και στις δύο περιπτώσεις το υποκείμενο αναγνωρίζει στον εαυτό του τη δύναμη να συλλογίζεται και να απαντά σε ερωτήματα που έχουν μια συνολικότητα, που μπορούν να το κάνουν και μπορούν να το κάνουν, ενώ ότι μπορούν να το κάνουν καλά μόνο αν προσδιοριστούν ως καλοί στο αντικείμενό τους, κάτι που κρίνεται εκ του αποτελέσματος και οδηγεί σε μια ταυτολογία. Η καλή αρχιτεκτονική γίνεται από καλούς αρχιτέκτονες και οι καλοί αρχιτέκτονες κάνουν καλή αρχιτεκτονική και αντίστοιχα με τη φιλοσοφία.